Θα μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε ότι η ολογραμματική τεχνολογία θα γινόταν οδηγός για μια επιτυχημένη υψηλής ακρίβειας χειρουργική αντικατάσταση της άνθρωσης του γόνατος ή του ισχύου? Η σύγχρονη χειρουργική είναι παρούσα και δεν αποτελεί πλέον επιστημονική φαντασία. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Ίασης. Στην σύγχρονη χειρουργική ορθοπαιδική, η τεχνολογία παίζει πολύ και σημαντικό ρόλο. Και αυτό γιατί η ομάδα ιατρική μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία προκειμένου προτού ολοκληρωθεί μια επέμβαση να έχει στα χέρια της το τελικό αποτέλεσμα. Η προσομοίωση αλλά και η ολογραμματική πραγματικότητα είναι αυτές οι οποίες δίνουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία μπορεί να χρειαστεί ένας γιατρός προκειμένου να εκτελέσει μια επέμβαση επιτυχώς και μάλιστα με απόλυτη ακρίβεια. Για το θέμα λοιπόν αυτό σήμερα έχουμε κοντά μας τον γιατρό, ορθοπαιδικό, χειρουργό, τον κύριο Σταύρο Αλευρογιάννη για να μιλήσουμε όχι μόνο για την χειρουργική matrix, όπως είναι γνωστό πλέον, αλλά και για την ολογραμματική πραγματικότητα, η οποία βρίσκει εφαρμογή τόσο σε επεμβάσεις για αρθοπλαστικής, για το γόνατο, αλλά και για το ισχύο. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σας. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε καταρχάς το πιο βασικό ερώτημα. Ακούμε για όλες αυτές τις σύγχρονες μεθόδους στην αρθροπλαστική του γόνατος και του ισχύου, η οποία η μία διαδέχεται την άλλη και μάλιστα με πολύ μικρή διαφορά χρονική μεταξύ τους. Ναι. Γιατί έχουμε τόσες πολλές αλλαγές στη σύγχρονη επιστημονική χειρουργική? Εντάξει, θα σας έλεγα ότι ειδικά στην ορθοπαιδική χειρουργική και στην επανορθωτική ορθοπαιδική, υπάρχει τεράστια τεχνολογική επανάσταση τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτό θα πρέπει να μας βάλει να αναλογιστούμε γιατί συζητάμε συνέχεια για αρθροπλαστικές γόνατος και ισχύου. Είναι μια επέμβαση την οποία ο περισσότερος κόσμος τη γνωρίζει ως μια βαριά χειρουργική επέμβαση, την οποία την αφήνει στο πίσω μέρος του μυαλού του όταν πάσχει το γόνατό του, το ισχύο του ή κάποια άλλη μεγάλη άρθρωση. Φοβάται ότι θα είναι μια μεγάλη επέμβαση, ότι θα μείνει μέρος στο νοσοκομείο. Η αποκατάσταση είναι το πρόβλημα. Ότι η αποκατάσταση θα είναι πάρα πολύ μακρόχρονη, ότι θα πονάει πάρα πολύ κτλ. Αυτό λοιπόν που πρέπει να πούμε είναι ότι αν αναλογιστούμε ότι ο κόσμος γερνάει όλο και περισσότερο, ότι δουλεύουμε σε όλα τα κράτη του κόσμου, ειδικά στις δυτικές βιομηχανικές χώρες, όλο και περισσότερο. Η παχυσαρκία είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα. Επιβαρύνει το σκελετό. Φαίνεται, φυσικά. Φαίνεται λοιπόν ότι θα υπάρχει μία ραγδαία αύξηση στις αρθροπλαστικές που γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Αρκεί να αναλογιστεί κανένας ότι σήμερα που μιλάμε, μόνο στην Αμερική γίνονται περίπου 700.000 τέτοιες επεμβάσεις ανά χρόνο, με το αντίστοιχο ποσό παγκοσμίως να ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια αρθροπλαστικές. Σκεφτείτε όμως ότι το 2030 θα έχει υπερδιπλασιαστεί ο συγκεκριμένος αριθμός. Αυτό λοιπόν που μας ενδιαφέρει σαν ορθοπαιδικούς χειρουργούς είναι ότι θα πρέπει να δώσουμε στον ασθενή κάτι το οποίο πραγματικά να μεταμορφώνει την επέμβαση και να την κάνει όσο το δυνατόν πιο απλή, να μπορεί να τη βιώνει πολύ πιο απλά μέσα στην κλινική ή στο σπίτι του όταν πηγαίνει, να έχει πολύ γρήγορη αποκατάσταση και να έχει μακροβιωσιμότητα επιβίωσης στα προθετικά υλικά. Άρα να κάνει λοιπόν μια επέμβαση η οποία να πετυχαίνει σε όλους και η οποία για, τα επόμενα, επανάληψη στα για επόμενα, 20 επόμενα χρόνια, 30 παράδειγμα. Χρόνια, για παράδειγμα, να μην χρειάζεται να επαναλάβει τη συγκεκριμένη επέμβαση στο πόδι του, στο γόνατό του, στο ισχύο του ή σε κάποια άλλη μεγάλη άρθρωση. Αυτός είναι λοιπόν ο κυριότερος λόγος για τον οποίο έχουμε όλη αυτή την τεχνολογική επανάσταση για την οποία συζητάμε, για συστήματα πλοηγικά, για ρομπότ, για matrix αρθροπλαστικές, για augmented reality, για γυαλιά, για τρισδιάστατους μετασχηματισμούς και όλα αυτά. Όλες αυτές λοιπόν οι τεχνικές προωθούνται από το χώρο σας και από τους συναδέλφους γιατρούς, λέγοντας ότι έχει, για παράδειγμα, η τάδε αρθροπλαστική επιτυχία 70%. Δανείζομαι, δεν είναι ναι. Δεδομένο. Η επόμενη, ας πούμε, τεχνική έχει μια επιτυχία 80%. Στο 100% τελικά υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια τεχνική η οποία μας το εξασφαλίζει σε μια αρθροπλαστική για το γόνατο ή για το ισχύο? Ναι, είναι πολύ σωστή η ερώτησή σας. Εγώ αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι ότι με όλα αυτά που ακούμε και που ακούν οι τηλεθεατές, έχουμε βγάλει απ' έξω το χειρουργό.
ο οποίος παίζει τον πρώτη στο ρόλο. Εννοείται ότι όλα αυτά πρέπει να ισχύουν στα χέρια ενός εξειδικευμένου χειρουργού. Αυτό θα ήθελα να σας πω, ότι η εμπειρία του χειρουργού τελικά παίζει τον πρώτιστο και τον καλύτερο ρόλο, έτσι, για την αποκατάσταση ενός ασθενούς. Εάν λοιπόν έχεις το καλύτερο σύστημα, το καλύτερο ρομποτικό σύστημα, αλλά δεν έχεις δεξιότητα, δεν έχεις εμπειρία, δεν ξέρεις πώς να το χρησιμοποιήσεις, πώς θα πάει καλά ο ασθενής. Είναι σαν να δώσεις έναν αδαΐ οδηγό. Ένα γρήγορο αυτοκίνητο. Ένα πολύ γρήγορο αυτοκίνητο να το βγάλει έξω, αλλά να μην ξέρει πώς να το οδηγήσει. Άρα, πολύ καλή όλη αυτή η τεχνολογική επανάσταση, αλλά ο χειρουργός είναι στην κορυφή. Ο χειρουργός ελέγχει όλα τα συστήματα και είναι αυτός ο οποίος μπορεί να δώσει αναπαραγώγημα το 100% στον ασθενή. Να πούμε όμως στο σημείο αυτό ότι δεν είναι όλες οι τεχνικές για όλους τους ασθενείς. Υπάρχουν κατηγορίες ασθενών και βέβαια υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί είτε με άλλα παθολογικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει ένας ασθενής, είτε με την ανατομία και τη μορφολογία του σκελέτου του καθενός. Φυσικά, φυσικά. Βρισκόμαστε σε μια εποχή που μιλάμε για εξατομικευμένη ιατρική. Άρα δεν θα μπορούσαμε να συζητάμε για κάτι διαφορετικό και στην ορθοπαιδική. Όλοι οι ασθενείς, όπως λέτε, δεν είναι ίδιοι, πρώτον. Δεύτερον, υπάρχουν ανατομορφολογικές διαταραχές και στα πόδια και στον άξονα φόρτισης και παντού. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι προέρχονται μετά σε μικρή ηλικία, έτσι, που θέλουν πραγματικά να είναι λειτουργικοί και οι οποίοι προέρχονται μετά από τροχαία ατυχήματα, όπου έχουν χαλάσει τελείως οι άξονες, όπου μπορεί να λείπει το μισό γόνατο, μπορεί το ισχύο να έχει μια πολύ έντονη παραμόρφωση. Υπάρχουν ασθενείς όλα αυτά, που λοιπόν, γεννιούνται με παραμορφώσεις. Όλα λοιπόν αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν με μια, ας πούμε, αρθροπλαστική, μονοδιαμερισματική ή, αν θέλετε, και ολική στο ισχύο ή στο γόνατο. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στο σημείο να αναπαράξουμε ένα γόνατο από το μηδέν. Ναι, μπορούμε να το φτιάξουμε. Απλά θέλει πρώτον ειδική τεχνική, δεύτερον ειδική μελέτη πριν το χειρουργείο, έτσι ώστε να περιορίσεις την πιθανότητα λάθους κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Και ένα άλλο που τονίσατε είναι ότι όλοι οι ασθενείς δεν είναι ίδιοι. Αλλιώς αντιμετωπίσει ένα ασθενή που είναι 45 χρονών, έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι και οι νέοι και το προσδόκιμο, χαλάει η άρθρωσή τους. Έτσι. Και αλλιώς αντιμετωπίσει ένα ασθενή ο οποίος είναι 70+, ο οποίος έχει κι άλλα συμπαρομαρτούντα νοσήματα επάνω του. Δεν έχει μόνο την αρθρίτιδα, μπορεί να έχει καρδιολογικό πρόβλημα, αναπνευστικό πρόβλημα και ούτω καθεξής. Γιατί μερικές φορές θα έλεγα δυστυχώς στα πλαίσια της διαφήμισης, λέμε οι χειρουργοί, ελάτε και θα καθίσετε μία μέρα μετά το χειρουργείο στο νοσοκομείο, θα καθίσετε 15 ώρες, 8 ώρες, 3 ώρες. Στο τέλος θα πηγαίνουμε στο σπίτι σας να σας κάνουμε την επέμβαση. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι πράγματι ο κάθε ασθενής είναι κάτι διαφορετικό. Πάντως έχει μειωθεί πολύ ο χρόνος παραμονής στο νοσοκομείο. Βέβαια, φυσικά. Είναι τα λεγόμενα πρωτόκολλα fast track, δηλαδή γρήγορης αποκατάστασης. Γρήγορης αποκατάστασης. Στο 24-48 ώρες, ανάλογα βέβαια με την περίπτωση και να λέμε τα πράγματα στο όνομά τους. Σαφέστατα, αλλά να ξέρετε ότι κρατάμε τους ασθενείς μία μέρα, όπως λέτε, ή δύο μέρες. Και προληπτικά. Γιατί θα πρέπει πρώτον να τους δούμε προληπτικά. Δεύτερον, να δούμε τα ζωτικά τους σημεία. Τρίτον, να δούμε την καρδιακή τους λειτουργία. Και άλλωστε, μην ξεχνάμε και τις ανάγκες του κάθε ασθενή. Μιλάμε ότι είμαστε ένας μεσογειακός λαός. Η έννοια της οικογένειας ακόμη υπάρχει. Ο καθένας μας σκέφτεται τον συγγενή του, τον πατέρα του, τη μητέρα του που θα κάνει το χειρουργείο. Σκέφτεται ότι όταν θα έρθει στο σπίτι θα πρέπει να είναι καλά. Έτσι. Σκέφτεται λοιπόν ότι έχει ασφάλεια όταν κάθεται δίπλα στο γιατρό. Το θέμα λοιπόν δεν είναι να κάνουμε μία επέμβαση για να ξεπετάμε τον ασθενή, συγγνώμη για την κουβέντα που λέω, και να του λέμε «ΟΚ, okay, φύγε τώρα και πήγαινε στο σπίτι». Να τον βλέπουμε σαν ασθενή και όχι σαν πελάτη. Βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικές έννοιες, οι οποίες διαφοροποιούν ακριβώς. Βεβαίως, γιατί συνεχώς μιλάμε ότι η ιατρική είναι ανθρωποκεντρική. Άρα, ο στόχος λοιπόν είναι να κάνεις καλά τον ασθενή, όχι να τον βγάλεις στις 5 ώρες ή στις 15 ώρες ή στις 45 ώρες. Με βασικό λοιπόν παράγοντα, τον εξειδικευμένο γιατρό, έμπειρο χειρουργό, πάμε λίγο να δούμε ποια είναι τα καινούργια δεδομένα στην ορθοπαιδική χειρουργική και πιο συγκεκριμένα στην αρθροπλαστική του γόνατος και του ισχύου. Μέχρι πρότινος, εμείς σας γνωρίσαμε από την εκπομπή αυτή για την τεχνική Matrix. Πάμε λίγο λοιπόν να δούμε τι είναι αυτή η τεχνική, πώς εφαρμόζεται και ποια είναι πλέον τα επόμενα βήματα που έχουν γίνει, γιατί πλέον μιλάμε σήμερα για την ολογραμματική πραγματικότητα. Ναι.
Είναι μια πάρα πολύ σύγχρονη εξέλιξη. Αλλά ας ξεκινήσουμε λιγάκι από τη μάτριξ αρθροπλαστική. Για να κατανοήσουμε το στάδιο της εξέλιξης. Ναι. Είναι η πιο τελευταία τεχνολογική επανάσταση πάνω στην επανορθωτική ορθοπαιδική. Έτσι, μιλάμε λοιπόν για ψηφιακό μετασχηματισμό. Έτσι, είναι ο απόλυτος ψηφιακός μετασχηματισμός όσον αφορά την επανορθωτική ορθοπαιδική. Εδώ λοιπόν ο γιατρός με την μάτριξ αρθροπλαστική μπορεί να προσφέρει μία ροή εργασιών επάνω στην ολική αρθροπλαστική, στην αντικατάσταση δηλαδή της άρθρωσης. Άρα μπαίνει στη διαδικασία πρώτον να κάνει μία απόλυτα ακριβή προετοιμασία του μέλους που θα πρέπει να χειρουργηθεί πριν το χειρουργείο. Άρα, μισό λεπτάκι, επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό. Είμαι εγώ λοιπόν ο ασθενής, έχω ένα πρόβλημα με το γονατό μου και πρέπει να υποβληθώ σε μια αρθροπλαστική ολική. Πόσες μέρες πριν την επέμβαση πρέπει να έρθω, ώστε να δημιουργήσετε εκείνο το μοντέλο που πρακτικά θα εφαρμόσω στο γόνατό μου όταν θα είμαι μέσα στο χειρουργείο? Ναι. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, λοιπόν, θα σας έλεγα 1 με 2 μέρες προεγχειρητικά. Μάλιστα. Άρα, κάνουμε ειδικού τύπου ακτινογραφίες, αξονικές, μαγνητικές, ό,τι χρειάζεται ο κάθε ασθενής ξεχωριστά. Και από εκεί βγαίνουν κάποια εικονικά συστήματα, αυτά που είπατε, τα ολογραμματικά συστήματα, όπου μπορούμε να δούμε στην άρθρωση όλα τα άλατα, τα οστεόφυτα, τις διαταραχές του άξονα φόρτισης, τις παραμορφώσεις κτλ. Και να αποφασίσει ο ίδιος ο χειρουργός τι ακριβώς θα πρέπει να φτιάξει και πώς να φτιάξει τον ασθενή και κατά πόσο, εξατομικευμένα απόλυτα φυσικά, και κατά πόσο μπορεί να χρησιμοποιήσει πρόθεση από συγκεκριμένη εταιρεία ή από κάποια άλλη εταιρεία. Mm-hmm. Ή να μπει στη διαδικασία της ειδικής παραγγελίας, αυτό που λέμε με μια κουβέντα 3D printing, δηλαδή να εκτυπώσει τρισδιάστατα πλέον μια αρθροπλαστική η οποία να ταιριάζει πάνω στο συγκεκριμένο ασθενή. Σε αυτή την περίπτωση καταλαβαίνετε ότι δεν κάνουμε ειδικές προθέσεις σε όλους τους ασθενείς, αλλά σε έναν ασθενή ο οποίος πραγματικά έχει τέτοιες παραμορφώσεις που δεν λύνονται με μια απλή πρόθεση, με προθετικά υλικά, τότε μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία. Εκεί λοιπόν χρειάζεται περίπου 4 με 5 εβδομάδες μέχρι να γίνει η παραγγελία και να έχουμε έτσι, το συγκεκριμένο υλικό στα χέρια μας. Αυτό βέβαια αποτελεί μια εξαίρεση στον κανόνα. Είναι μια εξαίρεση στον κανόνα, την οποία την έχουμε στα υπόψη μας και σε κάποιους ασθενείς πραγματικά έχει χρήση. Έρχεται λοιπόν ένας ασθενής, κάνετε όλο αυτό τον προεγχειρητικό σχεδιασμό όπως τον αναφέρατε. Το Matrix λοιπόν, σε τι αναφέρεται, τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή ο ασθενής όταν θα αυτό του μιλήσει για Matrix, τι θα δει? Αυτό που σας είπα είναι το πρώτο κομμάτι της Matrix αρθροπλαστικής. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με την τοποθέτηση των προθετικών υλικών. Να γυρίσω λίγο σε αυτά που είπαμε πιο πριν. Αυτό λοιπόν που μας ενδιαφέρει είναι πρώτον η αναπαραγωγημότητα, άρα να μπορεί ο γιατρός σε όλες τις περιπτώσεις να εκτελέσει στο 100%, έτσι ώστε ο ασθενής μετά το χειρουργείο να έχει άμεση κινητοποίηση, απόλυτη λειτουργικότητα και να κρατάνε και οι προθέσεις για πάρα πολλά χρόνια. Για να το επιτύχεις αυτό λοιπόν υπάρχει η τεχνολογία Matrix, η οποία χρησιμοποιεί ειδικό λογισμικό, είναι το λογισμικό των ρομπότ, έτσι, είναι το ίδιο ακριβώς λογισμικό, το οποίο αντί να έχεις ολόκληρο το ρομποτικό σύστημα, ολόκληρο το ρομποτικό βραχίωνα, να χάνεις χρόνο, να χάνεις χώρο μέσα στο χειρουργείο, να κάνεις όλο τον προγραμματισμό. Σκεφτείτε ότι όλο το λογισμικό ο γιατρός το φοράει μπροστά στα μάτια του. Μιας και το περιγράφετε. Είναι φως δηλαδή μπροστά στον αυλιστροειδή του. Μιας και το περιγράφετε λοιπόν, μπορούμε να το δούμε, να το βλέπουμε και εμείς εδώ στην οθόνη μας για να κατανοούμε λίγο για τι ακριβώς μιλάμε. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τα γυαλιά τα οποία φοράτε, είναι η λεγόμενη επαυξημένη πραγματικότητα. Επαυξημένη πραγματικότητα. Το augmented reality όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Φοράτε λοιπόν αυτά τα γυαλιά. Είναι κοινά γυαλιά, τι σας προσφέρουν? Όχι, είναι ειδικά γυαλιά, ναι, τα οποία σας λέω ότι έχουν μέσα όλο το λογισμικό ενός ρομποτικού συστήματος. Άρα εδώ λοιπόν ο γιατρός έχει την δυνατότητα και την ικανότητα να βλέπει τα πάντα μέσα από τα γυαλιά του. Άρα όλες οι εικόνες, να όλα τα εικονικά συστήματα, δηλαδή, ναι,
όλες οι λεπτομέρειες έτσι, έρχονται ακριβώς μπροστά στο μάτι του. Έτσι, ο γιατρός λοιπόν καταρχήν δεν αποσπά την προσοχή του, όπως έχουμε με τα υπόλοιπα ρομποτικά συστήματα, για να κοιτάξει γύρω-γύρω άλλες οθόνες, να πάρει τις πληροφορίες που χρειάζεται. Μάλιστα. Άρα ελέγχει λοιπόν η οθόνη είναι μπροστά στα μάτια του, είναι στα γυαλιά του επάνω. Είναι πάνω στα γυαλιά του. Μάλιστα. Λοιπόν, ελέγχει ο ίδιος το ρομποτικό σύστημα. Mm-hmm. Μπορεί μέσα από την οπτική γωνία που βλέπει ο χειρουργός, μπορεί να δει όλο το τραύμα, μπορεί να δει όλο το γόνατο, όλο το ισχύο ή και άλλες αρθρώσεις. Έτσι, θα αναφερθούμε παρακάτω, γιατί δεν είναι μόνο για αρθροπλαστικές γόνατος και ισχύου. Να έχει λοιπόν τον απόλυτο έλεγχο και σε κάθε βήμα που κάνει στο χειρουργείο να μπορεί να καταλαβαίνει κατά πόσο εκτέλεσε βάσει της εικονικής πραγματικότητας και της πραγματικής εικόνας που έχει στο χειρουργείο, αν έχει τριμάρει επακριβώς τα οστά, έτσι ώστε να ταιριάξει το επάνω... Το σημείο επαφής. Μπράβο. Άρα λοιπόν εδώ, για να κατανοήσουμε λίγο, τελικά ο ασθενής ποιο πλεονέκτημα έχει εφαρμόζοντας ή επιλέγοντας, αν θέλετε, σε συνεργασία πάντα με τον χειρουργό, αυτήν τη μέθοδο, τι κερδίζει? Απόλυτη ακρίβεια. Δεν επειδή χάνεται αυτή η απόλυτη ακρίβεια, για παράδειγμα, με άλλα απλοϊκά συστήματα, το navigation που λέμε, τα ρομπότ? Όχι, όχι, όχι. Όχι. Όσο τα συστήματα αυξάνουν, ναι, και γίνονται όλο και καλύτερα, έχουμε μεγαλύτερη αναπαραγωγιμότητα. Επαναλαμβάνω, ο χειρουργός είναι αυτός ο οποίος ελέγχει το αποτέλεσμα και τη χρήση ενός ρομποτικού συστήματος. Αυτό λοιπόν που πρέπει να καταλάβουμε είναι, για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε ρομποτικά συστήματα κάθε μέρα στην καθημερινή μας πράξη. Ποιος ο λόγος που συζητάμε μετά τα ρομπότ για την επαυξημένη πραγματικότητα ή για τα ολογράμματα έτσι, με άλλα ειδικά γυαλιά, όπως θα πούμε παρακάτω? Γιατί η βασική διαφορά είναι ότι με όλα αυτά τα ολογράμματα, με την επαυξημένη πραγματικότητα, όλο τον έλεγχο τον έχει ο χειρουργός. Η διαφορά λοιπόν με τα ρομποτικά συστήματα, ένα ρομποτικό σύστημα μπορεί να είναι πραγματικά άριστο έτσι, στα χέρια μας, αλλά πρώτον, όλες οι εικόνες από τις αξονικές ή τις μαγνητικές τομογραφίες, οι οποίες τοποθετούνται μέσα στο λογισμικό, στη μνήμη του ρομπότ, ελέγχονται από το mechanical specialist, δηλαδή είναι ένας εξειδικευμένος μηχανικός, τεχνικός της εταιρείας, ο οποίος παίρνει τις εικόνες που του δίνει ο χειρουργός, κάνει calibration μέσα στη μνήμη, ρυθμίζει. Το ρυθμίζει, ναι, και βγάζει λοιπόν μία εικόνα την οποία την ακολουθεί με την έγκριση του χειρουργού ο μηχανικός βραχίωνας, ο οποίος έχει το ρομπότ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ επαφίεται και ο χειρουργός στο τι ακριβώς θα περάσει ο τεχνικός μέσα στη μνήμη του ρομπότ. Ας μην πούμε λοιπόν ότι το ρομπότ κάνει λάθος. Το πράσινο φως πάντα, όπως είπατε όμως, το δίνει ο χειρουργός. Ο ανθρώπινος παράγοντας δηλαδή ποτέ δεν μπαίνει στην είναι άκρη. Είναι σαφέστατος. Είναι σαφέστατος. Ξαναγυρίζουμε σε αυτό. Η εμπειρία του χειρουργού παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Εγώ αν ήθελα να πάω κάπου να κάνω, ας πούμε, μια άλλη επέμβαση, ας μην λέμε μόνο για τα ορθοπαιδικά, μια ουρολογική επέμβαση. Θα πήγαινα λοιπόν σε κάποιον ο οποίος το συγκεκριμένο πρόβλημα που να έχω εγώ να ασχολείται κάθε μέρα και να χειρουργεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Πάντα όλες αυτές οι αμφιβολίες που έχω στο μυαλό μου, αν θα πετύχει, αν το ρομπότ θα το κάνει καλά, αν ο Αλευρογιάννης θα το κάνει καλά με την επαυξημένη πραγματικότητα, με αυτά τα ειδικά γυαλιά που έχει κτλ., έχω περισσότερες πιθανότητες να μην γίνει λάθος πραγματικά. Μάλιστα. Άρα μειώνουμε λοιπόν την πιθανότητα, το περιθώριο λάθους, εφαρμόζοντας παράλληλα τη σύγχρονη τεχνολογία με την εξειδίκευση και την εμπειρία, ναι, του γιατρού. Και να είναι κάτι το οποίο πραγματικά για μένα, που είμαι ο ασθενής, να είναι απλό. Και το τελευταίο που θέλω να πω στη συγκεκριμένη ερώτηση είναι αυτό που ακούμε από τους ίδιους τους ασθενείς. Μπορεί τα ρομπότ λοιπόν να είναι καταπληκτικά, αλλά μην ξεχνάτε ότι οι περισσότεροι ασθενείς που βρίσκονται πάνω στο χειρουργικό τραπέζι δεν θέλουν να τους χειρουργεί το ρομπότ. Θέλουν να τους χειρουργεί ο χειρουργός τους. Γιατί τον γιατρό θα ζητήσουν ευθύνες και από το ρομπότ. Από το ρομπότ δεν μπορούν να ζητήσουν ευθύνες. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. Είναι νομίζω σαφές αυτό το διαχωρισμό που κάνετε. Το ρομπότ είναι κάτι άψυχο. Έτσι. Δεν έχει συναισθήματα. Δεν έχει αισθήματα. Οι κατευθύνσεις όμως που δίνει ο γιατρός αλλά και ο τεχνικός για τον οποίο αναφερθήκατε προηγουμένως είναι αυτό που θα κρίνει την αποτελεσματικότητα και την επιτυχία μιας επέμβασης.
Εγώ λοιπόν θέλω λίγο να επιμείνω στο κομμάτι αυτό της matrix, όπως λέτε, αρθροπλαστικής, για να δούμε όλα τα συν, τα πλεονεκτήματα που έχει και αν βεβαίως υπάρχουν και περιορισμοί. Ναι. Με αυτή την τεχνική λοιπόν, με τη matrix αρθροπλαστική, αυτό το κομμάτι το οποίο μπορεί να καταφέρει ο γιατρός είναι να δώσει ένα άριστο λειτουργικό αποτέλεσμα στη συγκεκριμένη άρθρωση η οποία πάσχει. Άρα μιλάμε αυτό πλέον για μηδενισμό του χειρουργικού λάθους. Είναι όπως τον μηδενισμός οποίο του χειρουργικού εδώ. Λάθους. Το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι στην πραγματικότητα ο γιατρός φοράει κάποια ειδικά γάντια που έχουν σένσορες επάνω. Αισθητήρες, οι οποίοι του δίνουν κινηστικό αίσθημα. Δηλαδή στην περίπτωση που δεν ακολουθεί αυτό που έχει μπροστά στα μάτια του για χι λόγους. Είτε γιατί η λάμα ή οποιοδήποτε εργαλείο έχει μέσα στο χειρουργείο κάνει λάθος ή το κινήσει λάθος με τα χέρια του, τον σταματάει. Επαναφέρει το προηγούμενο πρόγραμμα μπροστά στα μάτια του για να του δείξει πώς ακριβώς θα πρέπει να το κάνει. Προλαμβάνεις δηλαδή ένα ενδεχόμενο λάθος όταν κινείσαι εκτός Βέβαια. Του ορίου που έχει θέσει Βέβαια. Και το μηχάνημα αλλά και η συγκεκριμένη τεχνική. Ακούστε, εγώ θα έλεγα με μία κουβέντα έτσι, ότι εδώ στη συγκεκριμένη, στη matrix αρθροπλαστική, το ρομπότ είναι ο ίδιος ο χειρουργός πλέον. Γιατρέ, συγγνώμη, αλλά ένα μηχάνημα ή αν θέλετε μια τέτοια τεχνολογία σε κάνει γιατρό, ακόμη και αν είσαι, να το πω έτσι και ας μου επιτραπεί αυτό, ένας πρωτόβγαλτος, ένας αποφοιτής σας γιατρός από την σχολή χωρίς να έχει καμία εμπειρία. Όχι, όχι, όχι. Κοιτάξτε, για να αποκτήσεις δεξιότητες χρειάζεται καμπύλη εκμάθησης. Φυσικά και δεν μπορεί ένας νέος γιατρός να πάρει όλα αυτά τα συστήματα και να έχει το ίδιο αναπαραγωγικό αποτέλεσμα. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρώτον αλλάζει όλη η διαδικασία εκπαίδευσης των νέων χειρουργών με τα συγκεκριμένα συστήματα. Γιατί εδώ καταλαβαίνετε ότι όταν στέλνεις ένα χειρουργό για να γίνει καλύτερος, έτσι, μπορεί να πάει σε μια εικονική πραγματικότητα, να φορέσει ειδικά γυαλιά, να εκτελέσει μια συγκεκριμένη χειρουργική πράξη και να βαθμολογηθεί ακόμη και από μακριά μέσω 5G να βαθμολογηθεί για αυτό που έκανε. Μπορεί λοιπόν με το ίδιο πρόπλασμα ουσιαστικά, το οποίο είναι εικονικό και όχι κάτι απτό. Άρα δεν επαναλάβει την επέμβαση πάνω σε ασθενή. Όχι, όχι. Προσωμιώνουμε λοιπόν την επέμβαση αυτή. Σωστά. Άρα είναι προσωμείωση. Σκεφτείτε ο πιλότος που τον στέλνεις για να μάθει ένα Airbus πώς να το πιλοτάρει. Πηγαίνει λοιπόν πρώτα σε προσωμείωση και αφού κάνει κάποιες ώρες προσωμείωσης, αφού βαθμολογηθεί, αφού δει τα λάθη του, τότε πάει λοιπόν στο πραγματικό αεροσκάφος για να μπορέσει να το πιλοτάρει. Το ίδιο λοιπόν ακριβώς συμβαίνει και τώρα. Ένα άλλο θετικό που θέλω να πω. Έχουμε και βέβαια την κάρτα εδώ την οποία μπορούμε να παρακολουθούμε. Ναι. Είναι τα πλεονεκτήματα αυτά έτσι, ναι. που έχουμε στην matrix αρθροπλαστική. Αν μπορούμε παρακαλώ λίγο να δούμε και την προηγούμενη ξανακάρτα, γιατί έχουμε ορισμένα σημεία τα οποία θα ήθελα να μείνουμε. Εξατομικευμένο χειρουργικό πρωτόκολλο. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι πρέπει να το τονίσουμε ιδιαιτέρως. Έρχεται λοιπόν ένας ασθενής, ο οποίος μπορεί να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα από την παιδική του ακόμη ηλικία. Σωστό. Μία σκελετική παραμόρφωση. Μία δυσπλασία στο ισχύο του. Μία δυσπλασία. Ένας τραυματισμός ο οποίος έγινε ξαφνικά. Σε μία ηλικία νεαρή. Ναι. 20, 25-30 ετών. Κάτι το οποίο αποκλείει, στο παρελθόν θα απέκλειει μάλλον μία τέτοια αρθροπλαστική. Αυτή λοιπόν η τεχνική μας δίνει τη δυνατότητα πάνω στον ασθενή να φτιάξουμε ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο. Σωστό. Για να φτιάξουμε λοιπόν την άρθρωση αυτή. Ναι, ναι. Στην πραγματικότητα λοιπόν αυτό είναι που κάνουμε. Γι' αυτό και είπαμε ότι ο κάθε ασθενής είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι διαφορετικό. Δεν μπορεί να έχεις, πώς να σας πω, μία πρόθεση η οποία να μπορεί να κουμπώνει σε όλους. Απλά κουμπώνουμε τις προθέσεις, τα προθετικά υλικά, πλέον πάνω στο συγκεκριμένο ασθενή. Ανάλογα με τις ανάγκες του, ανάλογα με το τι θέλει να κάνει. Ένα άλλο, ξέρετε, πάρα πολύ σημαντικό που το βλέπουμε στα ιατρεία, βλέποντας τους ασθενείς προεγχειρητικά, είναι ότι πρέπει να δει κανένας τις προσδοκίες που έχει ο κάθε ασθενής ξεχωριστά. Μου έχει τύχει, ας πούμε, να δω ασθενή, ο οποίος είναι 72 χρονών, πρώην μαραθωνοδρόμος, ο οποίος θέλει να κάνει. Άρα καταπονημένες αρθρώσεις. Ναι, ο οποίος όμως, ακούστε με, θέλει να κάνει αρθροπλαστική στο γόνατό του, γιατί θέλει, έστω και με μεγαλύτερη ώρα, να τρέξει μαραθώνιο.
Αυτός ο ασθενής λοιπόν, όποιος γιατρός στον κόσμο να του κάνει αρθροπλαστική, με οποιοδήποτε ρομποτικό σύστημα, με ολογράμματα ή με οτιδήποτε άλλο του κάνει την αρθροπλαστική, θα είναι δυσαρεστημένος από το αποτέλεσμα. Διότι δεν πρόκειται να ξανατρέξει ποτέ μαραθώνιο. Αυτό λοιπόν που πρέπει να εξηγούμε στους ασθενείς είναι τι πας να κάνεις, τι προσδοκίες έχεις από αυτό που θες να κάνεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι όσο μεγαλώνουμε σε ηλικία, έχουμε και άλλες καθημερινές δραστηριότητες. Πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε τι θα μας δώσει μια αρθροπλαστική, μια αντικατάσταση της άρθρωσης. Έχω ασθενείς, ας πούμε, οι οποίοι πράγματι έχουν κάνει τα γόνατά τους και κάνουν 100 χιλιόμετρα ποδήλατο επαγγελματικό κάθε μέρα. Είναι πραγματικότητα αυτό που σας λέω. Μάλιστα. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα που μπορείς να κάνεις και πράγματα τα οποία δεν μπορείς να κάνεις. Αυτό είναι άλλος που θέλει να κάνει ορειβασία. Έτσι. Είναι δύσκολο. Αυτό με την προϋπόθεση όμως ότι κάποιος ασθενής δεν ξεκινάει μετά την επέμβαση αυτή να ασχοληθεί με κάτι τόσο ακραίο. Ήταν ήδη σε μια τέτοια κατάσταση και απλά θέλει να συνεχίσει να την ακολουθεί, να την επαναλαμβάνει. Ναι, απλά πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι τελείως διαφορετικό να έχεις μια άρθρωση η οποία είναι αναπόλυτη λειτουργική, με πλήρως εύρος κίνησης και να μην πονάει και να μπορείς να κάνεις τις καθημερινές σου δραστηριότητες. Αλλά το τι είναι η καθημερινή δραστηριότητα για τον καθένα μας είναι διαφορετικό. Πάμε λίγο τώρα ένα βήμα παρακάτω. Η τεχνολογία προχωράει, η επιστήμη σας προχωράει και όπως βλέπουμε με πολύ ταχύς ρυθμούς. Το ολόγραμμα λοιπόν, τι είναι αυτό που θα μας προσφέρει ως καινούριο, αν θέλετε, στάδιο σε αυτή την επέμβαση που μέχρι σήμερα ονομάζαμε Matrix αρθροπλαστική. Ναι. Η μεγάλη διαφορά που υπάρχει με τα γυαλιά, γιατί εδώ χρησιμοποιούμε τελείως διαφορετικά γυαλιά, έτσι, στο mixed reality, στη μεικτή πραγματικότητα, με τα ολογράμματα στην πραγματικότητα, είναι ότι ενώ τα γυαλιά αυτά που ήδη είδαμε στην εικόνα μας δείχνουν μετρήσεις που γίνονται μέσα στο χειρουργείο, μας δείχνουν άξονες φόρτισης, μας δείχνουν γωνίες που θα πρέπει να τοποθετηθεί. Να το πούμε εντάχει. Μας δείχνει την θέση που θα πρέπει λοιπόν να τοποθετηθεί, η άρθρωση. Πάμε στο ολόγραμμα λοιπόν. Εντάξει, το ολόγραμμα λοιπόν μας δείχνει πώς είναι η άρθρωση από πριν, πώς θα πρέπει να φτιαχτεί. Είναι εικόνες που αυτό που θέλω να πω είναι ότι δίνει καινούργιες δυνατότητες στο χειρουργό. Ένα λεπτό. Πάμε παρακαλώ λίγο να βλέπουμε αυτό το οποίο μιλάμε σήμερα για ολόγραμμα. Εδώ λοιπόν τι βλέπουμε, γιατρέ, είστε μέσα στο χειρουργείο. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ένα γόνατο, πώς πρέπει να είναι ακριβώς οι άξονες φόρτισης. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι μέσα στο χώρο αυτό. Μπράβο. Είναι αυτό που λέω ότι μία από τις ιδιότητες που παίρνει ο χειρουργός είναι να γίνεται Σούπερμαν. Δηλαδή να βλέπει με ακτίνες χ κάτω από το δέρμα. Άρα θα μου πείτε αυτό δεν υπήρχε στην ιατρική και τώρα ας πούμε το συζητάμε. Όχι, φυσικά και υπήρχε. Ακούστε με, οι ακτινολόγοι οι οποίοι κάνουν αξονικές τομογραφίες, κάνουν μαγνητικές τομογραφίες. Δεν παίρνουμε εικόνες που είναι μέσα από το δέρμα. Ναι, αλλά σε πραγματικό χρόνο. Όχι, αυτό θέλω να σας πω λοιπόν. Είναι άλλη η διαφορά, η μεγάλη, είναι ότι με τις αξονικές μαγνητικές βλέπουμε μέσα από το δέρμα πώς απεικονίζεται το κόκαλο, το οστό, έτσι, αλλά το βλέπουμε πάνω σε flat οθόνες. Σε μια επίπεδη επιφάνεια. Δεν μπορεί λοιπόν ο ακτινολόγος να μας πει επακριβώς γινώντας το γύρω-γύρω τι γίνεται. Εδώ λοιπόν. Άρα θα θέλαμε ολογραμματική λοιπόν μια μαγνητική παράδειγμα απεικόνιση που θα μας δείξει όλο το οστό όπως είναι από τρεις διαστάσεις. Σωστό. Άρα λοιπόν όπως βλέπετε έτσι, στο μικρό το βιντεάκι που είδατε, ο γιατρός λοιπόν παίρνει όλες αυτές τις εικόνες που, ακούστε με, μπορεί να τις πάρει από το γραφείο, μπορεί να τις πάρει και να τις φτιάξει μέσα από το απεικονιστικό τμήμα. Μπορεί να τα φτιάξει όλα αυτά, τα φοράει πάνω στα γυαλιά και τα μεταφέρει στο χειρουργείο μέσα κατά τη διάρκεια που κάνει το χειρουργείο. Γιατί στην πραγματικότητα είναι αυτό που είπαμε, ψηφιακός μετασχηματισμός. Άρα παίρνει όλη την εικόνα αυτή, την τρισδιάστατη, έτσι. Είναι τρισδιάστατη ρομποτική πλοήγηση. Δηλαδή, παίρνεις όλη αυτή την εικόνα έτσι, και τη βάζεις πάνω στο οστού του ασθενούς, προσομοιάζεις το ένα πάνω στο άλλο. Άρα, αν μπορούμε να το αναπαραστήσουμε λίγο, ουσιαστικά έχεις ένα αχνάρι το οποίο πας να βάλεις επάνω στο ίδιο το είδωλο. Σωστό. Άρα λοιπόν εσείς με αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ, γιατί βλέπουμε πρακτικά μία άρθρωση η οποία αποτυπώνεται με όλες τις διάφορες, με όλα τα δεδομένα αυτά, έρχεστε να το εφαρμόσετε πάνω στο γόνατο του ασθενούς την ώρα που γίνεται η επέμβαση, ναι. Δηλαδή διεγχειρητικά.
Βεβαίως. Και εδώ καταλαβαίνετε από αυτό που βλέπετε ότι μπορούμε να πάρουμε όλες τις πληροφορίες που θέλει ο γιατρός τη στιγμή που τις θέλει, σε πραγματικό χρόνο. Έτσι. Όλα λοιπόν τα έχει μπροστά στα μάτια του. Ένα. Δεύτερον, υπάρχει άμεση συνεργασία που δεν υπήρχε παλιά μεταξύ όλων των μελών της χειρουργικής ομάδας. Δηλαδή όλοι καταλαβαίνουν έτσι, τι ακριβώς γίνεται, όλοι μπορούν να κάνουν διόρθωση, εντάξει, όλοι μπορούν να επέμβουν μέσα στη χειρουργική ομάδα και το ακόμη καλύτερο. Όλο αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει μέσω συντονισμού με χειρουργό, ο οποίος να βρίσκεται πάρα πολύ μακριά. Τι λέει η ιατρική λοιπόν? Τι λέει η ιατρική? Απόλυτη. Έτσι. Δηλαδή μπορεί και εκείνος να έχει την ίδια εικόνα που έχουμε εμείς που χειρουργούμε στην Αθήνα. Μπορεί να εκπαιδεύουμε πλέον χειρουργούς από την Αθήνα στη Στοκχόλμη. Τυχαίο το παράδειγμα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν όταν έχετε με αυτό εδώ το είδωλο που έχετε μπροστά στα γυαλιά σας, τα χέρια σας είναι ελεύθερα εκείνη τη στιγμή, να βλέπω εδώ ακριβώς ότι τοποθετείτε την άθροση αυτή, έρχεστε και τη βάζετε πάνω λοιπόν στο χειρουργούμενο μέλος, στο όλα γόνατο. Αυτά, η προσομοίωση αυτή κατευθύνεται με τα δάχτυλα του χειρουργού και μάλιστα μπαίνει. Άρα μπορεί να το δεις σε οποιαδήποτε έκφανση, σε οποιαδήποτε γωνία, λήψης, μέσα από την οπτική γωνία που βλέπει ο χειρουργός. Εκεί λοιπόν εκμηδενίζεις το ποσοστό λάθους, την πιθανότητα λάθους. Για ποιο λόγο? Γιατί ήδη το μηχάνημα μπορεί να σου δείξει πώς πρέπει να ρημάρεις, τι πρέπει να αφαιρέσεις, πώς θα πρέπει να αποκαταστήσεις τις γωνίες φόρτισης. Σε σταματάει εάν σε σταματάει, να κάνεις. Σε σταματάει λάθος, γιατί έχεις ειδικά γάντια που φοράς. Μάλιστα. Έτσι, το οποίο σου δίνει, όπως είπαμε, κινεσθητικό ερέθισμα πλέον. Επομένως, λοιπόν, το όριο που έχει βάλει, αυτό το μοντέλο που έχεις ήδη φτιάξει, όταν ο ασθενής έχει έρθει στο ιατρείο σου, με αφορμή ακριβώς όλα αυτά τα οποία είπαμε νωρίτερα, μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς να υπάρξει λάθος. Βέβαια. Καλύτερο το αποτέλεσμα μόνο, χειρότερο όχι. Ναι, ναι. Σωστά. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Και μπορείς ανά πάσα ώρα και στιγμή, κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, να βλέπεις τι ακριβώς έχεις κάνει. Πού βρίσκεσαι. Έτσι, σε ποιο επίπεδο είσαι. Αν τα ρινίσματα, ό,τι έχεις βγάλει, ό,τι έχεις ξύσει, έτσι, από τα οστά, έτσι ώστε να προετοιμάσεις για την εμφύτευση των προθετικών υλικών, αν ταιριάζουν με αυτά που έχουν μετρηθεί με το μηχάνημα, με το είδωλο αυτό που έχεις, πριν το χειρουργείο. Μπορεί να πάρεις, μέσα από τα ολογράμματα, να πάρεις κομμάτι του ολογράμματος. Μπορεί να πάρεις μόνο το μυρό, μπορεί να πάρεις μόνο την κνήμη, μπορεί να τη γυρίσεις και να τη δεις επάνω στη συγκεκριμένη κνήμη του ασθενούς. Μπορεί να πάρεις το ισχύο του ασθενούς, έτσι, και να το προσομοιάσεις. Να έχεις μόνο το μυριαίο ή να έχεις μόνο ουσιαστικά την κοτήλη, την κούπα δηλαδή, επάνω. Μάλιστα. Μια ερώτηση. Μπορεί κανείς να έχει τέτοιου είδους χειρουργική επέμβαση στο γόνατο και στο ισχύο παράλληλα, στην ίδια συνεδρία, και βεβαίως με την αφορμή αυτή της καινούργιας τεχνικής? Ναι, ναι, βέβαια. Επειδή έχει απλουστευτεί ουσιαστικά η επέμβαση, επειδή τα τραύματα είναι πολύ πιο μικρά, επειδή η τεχνική ουσιαστικά είναι ανέμακτη, γιατί δεν κόβεις ιστούς, δεν κόβεις μύες. Παραμερίζεις. Χρησιμοποιούμε... Μπράβο, παραμερίζεις. Άρα κάνουμε μικρές τομές. Στην πραγματικότητα μπορεί να κάνεις μία ή δύο αρθρώσεις. Υπάρχουν αρκετοί ασθενείς οι οποίοι, για παράδειγμα, έχουν δύο γόνατα, τα οποία είναι και τα δύο χαλασμένα και θέλουν αρθροπλαστικές. Με την παλιά συμβατική μέθοδο, καταλαβαίνετε ότι ήταν ανέφικτο σε ένα χειρουργείο να φτιάξεις δύο γόνατα. Τώρα έχουμε πάρα πολλούς ασθενείς οι οποίοι λένε ότι, ξέρετε, εγώ θέλω να έχω την εμπειρία μόνο ενός χειρουργείου. Μπορεί να μου φτιάξει και τα δύο μου γόνατα. Ναι, φτιάχνονται υπό προϋποθέσεις πάντα. Δηλαδή, εάν έχεις έναν ασθενή ο οποίος έχει πάρα πολύ χαμηλό αιματοκρίτη πριν το χειρουργείο, για διάφορους λόγους. Εάν έχεις έναν ασθενή ο οποίος έχει πολύ σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια, σε αυτόν τον ασθενή δεν αποτολμά κανείς να κάνει δύο γόνατα. Αλλά στους περισσότερους ασθενείς που δεν έχουν άλλα μεγάλα συμπαρομαρτούντα νοσήματα και θέλουν οι ίδιοι, έχω μάθει να ακούω τον ασθενή τι θέλει. Πάμε λοιπόν να κάνουμε αυτό που θέλει ο ασθενής, εάν ιατρικά γίνεται. Άρα, χαίρομαι λοιπόν που βάζετε αυτή την παράμετρο, γιατί το τι ζητάει ο ασθενής πολλές φορές μπορεί να μην είναι αυτό που τον εξυπηρετεί. Ναι. Ναι. Άρα λοιπόν έχουμε αρκετούς ασθενείς που έχουμε κάνει, για παράδειγμα, ένα ισχύο, ένα γόνατο μαζί. Το απέναντι ισχύο και το απέναντι γόνατο μαζί. Δύο γόνατα μαζί. Έχουμε κάνει ασθενείς με δύο ισχύα μαζί, αριστερό και δεξί.
Άρα λοιπόν όλη αυτή η σύγχρονη επιστημονική ορθοπαιδική μπορεί να μας δώσει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Το ερώτημα είναι ο χρόνος ο οποίος απαιτείται για την αποκατάσταση μετά είναι ίδιος με μια απλή, ας πούμε, τεχνική που μπορεί να έχει ένα περιθώριο λάθος σε σχέση με αυτή τη σύγχρονη τεχνική. Όχι, όχι. Θα έλεγα ότι είναι μέρα με τη νύχτα και έχουμε πλέον, να μην πω χιλιάδες ασθενείς, οι οποίοι έχουν κάνει όλες αυτές τις σύγχρονες μεθόδους μαζί μας και έχουν φίλους τους, συγγενείς, οι οποίοι ακόμη και 4 και 5 μήνες μετά από ένα συμβατικό χειρουργείο ταλαιπωρούνται. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θέλω να ψέξω κάποιους συναδέλφους οι οποίοι είναι σε κρατικά νοσοκομεία, αλλά καταλαβαίνετε ότι στα κρατικά νοσοκομεία δεν υπάρχει αυτή η σύγχρονη τεχνολογία. Και όλα είναι θέμα κόστους. Ναι, ακριβώς. Έτσι. Καταλαβαίνετε όμως ότι οι δικοί μας ασθενείς φεύγουν στη μία μέρα, στις δύο μέρες, φεύγουν λειτουργικοί, περπατώντας, χωρίς εξωτερική βοήθεια, χωρίς μπαστούνια, χωρίς τίποτα, και μπορούν από day one, από την πρώτη ουσιαστικά μέρα που θα πάνε στο σπίτι, να κάνουν τις απαραίτητες καθημερινές τους δραστηριότητες. Δεν θέλουμε ασθενείς οι οποίοι να είναι στο κρεβάτι, δεν θέλουμε ασθενείς οι οποίοι να πονάνε. Έχουν διαφοροποιηθεί τα πάντα, ακόμη και στον τρόπο αναισθησίας, ακόμη και στα φάρμακα που χειρουργούμε μεταγχειρητικά. Δεν έχουμε ασθενείς που κάνουν εμετό, που έχουν τάση για εμετό, που αισθάνονται άρρωστοι. Δεν χρειάζονται αλλαγή τα χειρουργικά τραύματα. 9 στους 10 ασθενείς κάνουμε πλαστική επάνω. Όχι για αισθητικούς λόγους ή μόνο για αισθητικούς λόγους, αλλά κυρίως για να μην έχουν ούτε καν το άγχος ότι ξέρεις, πάω να κόψω τα ράματα, θα πονέσω, θα με πονέσει ο γιατρός. Φεύγουν όλα από μόνα τους. Μπορούν να κολυμπήσουν έτσι, σχεδόν άμεσα μεταχειρητικά, που είναι η καλύτερη μέθοδος αποκατάστασης. Γιατρέ, το ερώτημα όμως το πιο βασικό για ένα ασθενή είναι τελικά, ανεξάρτητα με το ποια τεχνική θα εφαρμόσει, εάν μπορεί να αποκομίσει τα μεγαλύτερα δυνατά ωφέλη όταν πλέον θα φύγει από το νοσοκομείο. Δηλαδή, να έχει μια επιτυχημένη επέμβαση, να έχει ένα άκρος επιτυχημένο αποτέλεσμα, μια ακρίβεια. Και εδώ είναι το ερώτημα. Οι εξελίξεις, οποίες από ό,τι φαίνεται εσείς δημιουργείτε, δεν τις ακολουθείτε, μπορούν να προσφέρουν στον ασθενή κάτι τέτοιο? Βέβαια. Τώρα με πάτε στο τρίτο κομμάτι που προσφέρει η Matrix Αρθροπλαστική. Είναι μια γενιά, μια νέα γενιά ουσιαστικά αισθητήρων, οι οποίοι είναι ενσωματωμένοι πάνω σε ειδικές επιγονατίδες, πάνω σε ειδικά καλτσάκια που φοράει ο ασθενής και που τα δίνουμε μαζί όταν φεύγει και με τα οποία μπορούμε ουσιαστικά μέσω μιας εφαρμογής η οποία έρχεται στο κινητό του χειρουργού να μπορούμε να παρακολουθούμε τους ασθενείς στη μεταχειρητική τους πορεία από μακριά. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι εμάς οι περισσότεροι ασθενείς μας έτσι κι αλλιώς προέρχονται από επαρχία, προέρχονται από νησιά, προέρχονται από το εξωτερικό, όπου καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να ξαναδείς τον ασθενή ως επανεξέταση στις 20 μέρες, στις 30, στους 3 μήνες, 6 μήνες και ούτω καθεξής. Άρα πράγματι αυτό ήταν μία απέτηση και δική μας αλλά και των ασθενών πώς θα μπορούσαμε κατά το δυνατόν να τους παρακολουθήσουμε στη μεταχειρητική τους πορεία. Μην ξεχνάμε ότι θα επανέλθω πάλι. Εξατομικευμένη ιατρική. Όλοι οι ασθενείς δεν είναι ίδιοι. Εγώ έχω ασθενείς οι οποίοι τους δίνεις κάποιες ασκήσεις για να κάνουν ενδυνάμωσης, τις οποίες τις ακολουθούν κατά γράμμα. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι σου το λένε από μόνοι τους ότι ξέρεις, γιατρέ, εγώ θέλω φυσικοθεραπευτή κάθε μέρα κοντά μου, ναι, γιατί δεν μπορώ να κάνω καμία άσκηση. Έτσι, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο κάθε ασθενής είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό και να πάμε στις απαιτήσεις που έχει ο κάθε ασθενής για να έχουμε το ίδιο λειτουργικό αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν εδώ πράγματι έχουμε βρει έναν τρόπο που να μπορούμε να παρακολουθούμε τους συγκεκριμένους ασθενείς μεταγχειρητικά και να βλέπουμε τι εύρος κίνησης έχει το γόνατό τους, το ισχύο τους, εάν κάτι συμβαίνει και θα πρέπει να τους δούμε από κοντά, εάν θα πρέπει να τους στείλουμε σε κάποιον εξειδικευμένο φυσικοθεραπευτή που να είναι κοντά τους, αφού μιλήσουμε μαζί τους, για να ξέρουν και αυτοί τι ακριβώς θα πρέπει να κάνουν. Μάλιστα. Γιατί αυτό που θέλω να πω είναι ότι το πώς έχει φτιαχτεί ένα γόνατο ή ένα ισχύο, κανένας φυσικοθεραπευτής που απλά το βλέπει απ' έξω από το δέρμα δεν μπορεί να ξέρει τι έχει κάνει ο χειρουργός από μέσα. Ναι, θα πρέπει έτσι, να είναι γνώσεις, να έχει, τις ίδιες τις να έχει τις πληροφορίες. Εσείς. Βέβαια. Θα πρέπει να έχει τις απαραίτητες πληροφορίες από τον χειρουργό.
Το τελευταίο που ήθελα να πω είναι ότι αν νομίζετε ότι σταματάμε σε αυτές τις εξελίξεις, θα σας πω ότι όχι. Η επόμενη εξέλιξη λοιπόν, η οποία θα έχουμε και η οποία σύντομα θα την έχουμε και στη χώρα μας, στη δικιά μας κλινική, είναι ότι θα ενσωματώνονται ειδικοί αισθητήρες, να το πω έτσι, μέσα στα μεταλλικά εμφυτεύματα που θα βάζουμε στο γόνατό μας ή στο ισχύο μας. Άρα αυτοί λοιπόν οι αισθητήρες θα μπορούν να μας δίνουν πληροφορίες για μία πιθανή μόλυνση. Θα μπορούν να μας δώσουν πληροφορίες για το αν η πρόθεση λειτουργεί καλά ή όχι. Θα μπορούν να μας δώσουν άλλες πληροφορίες για το πότε μία άρθρωση έχει αρχίσει να χαλαρώνει το δεσμό της με το οστό, ναι, με το οστούν που είναι, ναι, δίπλα της, που γυθνιάζει. Και θέλει κάποια ιατρική παρέμβαση έτσι ώστε να σταματήσει η περαιτέρω χαλάρωση του προθετικού υλικού. Τότε επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω, εφόσον λοιπόν μια τέτοια επαναστατική πλέον μέθοδος είναι πολύ κοντά, γιατί πρέπει να έρθει κάποιος παράδειγμα τώρα να κάνει την επέμβαση αυτή και να μην περιμένει? Γιατί έχει πρόβλημα και γιατί πλέον, μ' αρέσει η ερώτησή σας, γιατί ακούστε, εδώ που βρισκόμαστε πλέον, νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε το 100% αποτέλεσμα στον ασθενή. Είναι σαν να με ρωτάτε ότι όλοι οι ασθενείς οι οποίοι είχαν χειρουργηθεί σε εμάς πριν από 5 χρόνια με ένα navigation system, με ένα ρομποτικό σύστημα που δεν είχαμε τα ολογράμματα που έχουμε σήμερα. Όλοι αυτοί οι ασθενείς λοιπόν θα πρέπει να κλαίνε γιατί δεν έκαναν τη συγκεκριμένη τεχνική? Όχι βέβαια. Επαναλαμβάνω ότι ο χειρουργός είναι αυτός ο οποίος είναι στην κορυφή όλης αυτής της τεχνολογικής πυραμίδας. Πρώτος λοιπόν και τελευταίος λόγος είναι ο χειρουργός. Βέβαια. Να το τονίσουμε αυτό το πράγμα. Βέβαια. Θα έλεγα οι 99% ασθενείς μας είναι απόλυτα ευτυχισμένοι με αυτό που έχουν. Mm-hmm. Έτσι, το ότι υπάρχει κάτι καινούριο ή ότι θα βγει κάτι καινούριο, okay, ναι, θα έλεγα ότι η επόμενη γενιά ασθενών ίσως να είναι πιο τυχερή σε σχέση με αυτούς που έχουμε σήμερα, γιατί θα έχουμε ακόμη περισσότερα όπλα στη φαρέτρα μας. Όχι απαραίτητος όμως για την ακρίβεια στο αποτέλεσμα. Όχι. Κυρίως στον τρόπο στη και στην ταχύτητα αποκατάστασης. Και στην ταχύτητα αποκατάστασης. Για να διευκρινίσουμε λιγάκι τα ωφέλη που μπορεί να έχει μια τέτοια σύγχρονη τεχνολογική χειρουργική μέθοδος. Παρακαλώ, μπορούμε λίγο να δούμε πάλι την εικόνα αυτή όπου παρατηρούμε την ολογραμματική πραγματικότητα. Εδώ λοιπόν εδώ βλέπετε εσείς, αυτό είναι το ποδοκλινική, ολόκληρο το σκέλος. Αυτό λοιπόν είναι η εικόνα την οποία βλέπουμε εμείς, την υποκειμενική εικόνα που έχει ο γιατρός στα μάτια του, στα γυαλιά, ναι, του, σωστά. Περιγράψτε μας λίγο ακριβώς. Είστε εσείς παράδειγμα. Αυτό λοιπόν πίσω... βλέπετε ότι είναι κόκκινο, είναι, ναι, αυτό που θα πρέπει να ρημαριστεί. Είναι οστεόφυτα λοιπόν. Σου δείχνει λοιπόν ακριβώς το σημείο εκείνο. Ακριβώς. Και μειώνεται παράλληλα. Μειώνεται παράλληλα ενώ βέβαια, γίνεται... όσο τριμάρεις, ναι, έτσι, αλλάζει και η εικόνα πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Επομένως πρακτικά. Άρα βλέπουμε... σταματάς να κόβεις. Σταματάς να τριμάρεις δηλαδή. Βλέπουμε λοιπόν σε πραγματικό χρόνο, είναι σαν να είμαστε εμείς και να κάνουμε την επέμβαση πάνω στο ολόγραμμα, μειώνοντας ακριβώς τα σημεία εκείνα που πρέπει να ρημαριστούν ή όχι. Ναι. Σωστά. Αυτό είναι που λέμε ότι δεν μπορεί να ξεφύγει. Δεν είναι η αρθροπλαστική η παλιά που έκοβες φέτα. Έτσι, οστούν. Άρα έτσι, εδώ τριμάρεις ουσιαστικά. Ναι. Έτσι. Αυτό που βάζουμε ουσιαστικά είναι μεταλλικές μεμβράνες επάνω. Μάλιστα. Δεν είναι τα παλιά βαριά μέταλλα τα οποία τοποθετούσαμε πριν από 30 χρόνια. Οπότε, είναι κάτι λοιπόν, εντελώς καινούριο. Έχουμε λοιπόν προχωρήσει να κάνουμε σε ακρίβεια τι, χιλιοστού ή είναι πάλι πολύ να το αναφέρω το χιλιοστού. Σε ακρίβεια χιλιοστού πλέον. Ναι, ναι. Η διαφορά μίας μοίρας στην τοποθέτηση ενός μοσχεύματος για την άρθρωση, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει? Της μίας μοίρας καμία, θα έλεγα. Πάνω από 2 με 3 μοίρες πραγματικά μπορεί να μειώσει το χρόνο επιβίωσης των προθετικών υλικών. Άρα με τη μπορεί σύγχρονη... να προκαλέσει πόνο. Με τη σύγχρονη λοιπόν τεχνική αυτό εκμηδενίζεται ο παράγοντας αυτός. Αυτό εκμηδενίζεται, ναι. Μπορεί, πάμε σε κάτι άλλο που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, το οποίο δεν μπορεί να το βιώσει ο ασθενής, αλλά το βιώνει ο χειρουργός. Όλα τα οστά δεν είναι ίδια. Υπάρχουν οστά τα οποία είναι πάρα πολύ σκληρά. Άλλη οστική πυκνότητα. Άλλη οστική πυκνότητα. Και υπάρχουν και οστά
τα οποία είναι μαλακά σαν βούτυρο, να το πω έτσι απλά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το πόσο ακρίβεια θα δώσεις πάνω στην τοποθέτηση του προθετικού υλικού, πάνω σε ένα τέτοιο οστό, σαφέστατα και επηρεάζει την επιβίωση των προθετικών υλικών. Δηλαδή τι εννοώ, εάν βάλεις 3 μοίρες διαφορά στο γόνατο και πάνω, γιατί δεν το είδε ο χειρουργός, γιατί δεν το κατάλαβε, γιατί δεν το ένιωσε, γιατί για 1000 δύο λόγους, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μπορεί να υποχωρήσει το οστούν κάτω από το προθετικό υλικό. Μάλιστα. Και να αρχίσει πάλι να το πω σε εισαγωγικά. Σαν να έχω μια καθίζηση σε μια πολυκατοικία που τα θεμέλια δεν είναι σαφή. Να στραβώνει, να το πω πάλι. Και να αρχίζει ο ασθενής να πονάει. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, αυτό που αντιλαμβάνομαι από την εκπομπή μας σήμερα είναι ότι η ολογραμματική πλέον πραγματικότητα είναι ένα βασικό εργαλείο. Μπορεί να μας δώσει ακρίβεια υψηλή και ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι όχι απλά προσωρινό, αλλά σε βάθος χρόνου να διατηρήσει και την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Σωστά. Ναι. Να προσθέσω. Άμεσα αναπαραγώγημο. Δηλαδή, πετυχαίνει σε όλους, δεν πετυχαίνει σε έναν δύο. Μάλιστα. Γιατρέ, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Νομίζω ότι καλά. Αποκτήσαμε μια νέα εικόνα για τα όσα συμβαίνουν πλέον σήμερα, αλλά και τα όσα θα ακολουθήσουν στην σύγχρονη χειρουργική ορθοπαιδική. Εγώ θα έλεγα οι αρθροπλαστικές του μέλλοντος είναι ήδη εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η τοποθέτηση μοσχεύματος σε μία άρθρωση μπορεί να επηρεάσει την λειτουργικότητά της. Η ακρίβεια με μηδενικό περιθώριο λάθους κατά την επέμβαση θα κρίνει το τελικό αποτέλεσμα για τον ασθενή, στερώντας τις χαρές της ζωής ή αντίθετα προσφέροντας άνεση, λειτουργικότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής του μοσχεύματος. Η σύγχρονη τεχνολογία με την χρήση της ολογραμματικής πραγματικότητας μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια αλλά και το επιτυχημένο αποτέλεσμα στα χέρια ενός έμπειρου χειρουργού. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε κοντά μας. Thank you.